Έχουμε τον Κώστα Φραγκολιά που τον συνάντησε η Σοφία Ρευτοπούλου πριν από λίγο. Και μίλησε. Πριν από λίγα λεπτά, βέβαια, μίλησε. Πάμε να δούμε τι είπε για το θέμα. Βεβαίωσες στην εκπομπή ότι περνάει μία κρίση η σχέση του Άρη και της Μαρίας. Σε τι φάση είναι αυτή η σχέση, λοιπόν? Κρίσιμη. Δεν ξέρω τώρα περισσότερα, αλλά είναι σε μία κρίσιμη κατάσταση, θα δείξει. Εμείς περιμέναμε γάμο, η αλήθεια είναι, είτε το καλοκαίρι είτε από το φθινόπωρο, και τελικά τα νέα ήταν διαφορετικά. Όλοι αυτό περιμέναμε, αλλά τελικά όταν πολλές φορές κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Ένας γάμος που έτσι κι αλλιώς ήταν να γίνει από την προηγούμενη χρονιά με κουμπάρο εσένα, λόγω κάποιων... Για προέκυπταν διάφορα, από θέματα υγείας μέχρι παιχνίδια, δουλειές, απομακρύνσεις, εντάξει, λογικό στους ρυθμούς που ζούμε, εγώ το βρίσκω λογικό. Έχεις μιλήσει και με τους δύο? Ναι, έχω μιλήσει και με τους δύο. Πώς είναι έτσι ψυχολογικά? Ήρεμα και οι δύο είναι, νομίζω ότι είναι σε ένα στάδιο προχωρώ παρακάτω. Οπότε μιλάμε για έναν έτσι προσωρινό χωρισμό όπως το βλέπεις ή για ένα μόνιμο χωρισμό? Δεν το ξέρω, αλλά και να το ήξερα δεν θα ήθελα να ήμουν εγώ αυτός που θα το ανακοινώσει. Νομίζω στόμα έχουν, μιλιά έχουν και οι δύο. Ό,τι είναι να πάρθει, να το ανακοινώσουν οι ίδιοι. Είναι κάτι έτσι που περίμενες, είχε συζητήσει με το ζευγάρι, δηλαδή αυτά τα σύννεφα που λένε, τα έβλεπε? Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν περιμένεις κάτι. Συνέβη. Συνέβη κάτι συγκεκριμένο? Νομίζω όχι. Ότι, ας το πούμε, ξεχύλισε ένα ποτηράκι, ένα ποτήρι. Η είδηση αυτή έκανε εντύπωση, γιατί όταν ήταν η Μαρία στο Survivor, αφιέρωνε όλες τις νίκες στον Άρη, ο Άρης τη στήριζε πολύ, η Μαρία τον αποκαλούσε άντρα μου. Γενικά, όταν υπάρχει μία απόσταση από δύο ανθρώπους, οι οποίοι έχουν περάσει πολλά, πολλές φορές συνειδητοποιείς πράγματα, έτσι, και καταστάσεις. Οπότε θεωρείς ότι αυτή η απόσταση λόγω του Survivor ενδεχομένως... Το άλλαξε και με συνέπειες αυτές που γνωρίζουμε τώρα εδώ και δύο μέρες. Είχαν χωρίσει στο χώρο. Πριν πολλά χρόνια, άλλη μια φορά, όταν ήταν στη Ρουμανία ο Άρης. Το ενδεχόμενο επανασύνδεσης? Άγνωστη η βουλή του κυρίου. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι τα παιδιά, ό,τι αποφασίσουν, αυτό να αποδειχθεί ότι είναι και το καλύτερο για αυτούς. Ξεχύλισε το, εγώ κρατάω λίγο... Ένα ποτηράκι. Το ποτήρι. Ναι, ξεχύλισε το ποτήρι, δηλαδή μπορεί να ήταν μια κατάσταση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, οποιαδήποτε κατάσταση, που δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Ναι, την οποία δεχόταν προφανώς ο ένας ή ο άλλος, δεχόταν, δινόταν κάποια παράταση. Ερμηνεύω και εγώ τώρα τα λόγια του Κώστα Φραγκολιά, όπως και εσύ. Μαρία. Και ίσως έγινε, ξέρεις, σταγόνα. Συνδυαστικά, αν κρατήσετε και κάτι που είπε πριν στην εκπομπή του, είπε ότι η ατομική τους εξέλιξη δεν ήταν η ίδια. Και σε συνδυασμό λοιπόν εδώ με αυτό που λέει ότι ξεχύλισε το ποτήρι, πιθανότατα... Μιλάμε όμως για ένα ζευγάρι που ήταν πολύ υποστηρικτικό ο ένας. Για τον άλλον. Ναι, αλλά το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν ήταν αδιάφορος ούτε. Δηλαδή, θυμάμαι και στο περσινό Survivor που, που κάποια θέματα είχαν δημιουργηθεί με τον Άρη. Εγώ θυμάμαι ότι η Αντωνάτο τότε ήταν στην εκπομπή της Μαγεία και με πάρα πολύ αγάπη και υποστήριξη και δοτικότητα και σθένος μιλούσε. Ήταν μέσα. Ναι, σαν να το ζούσε τον συντροφό. Δηλαδή και οι δύο. Που πέρασε και δύσκολα, Φέι, θα μπορούσε να ακουστεί διάφορα τότε. Και θα μπορούσε λίγο να κρατήσει και ως δημοσιογράφος σε μια εκπομπή, σε μια ομάδα, μια πιο ουδέτερη στάση. Και ο Άρης, μέσα από τα social του και στην εκπομπή, πολύ υποστηρικτικός απέναντί της. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με αυτό. Και ξαναλέω, με τη δική μου σκέψη, όταν κάποιος λείπει τόσο καιρό και θέλεις να δεις τον άλλον και σου έχει λείψει και λες μετά αυτό με το ποτήρι, σου έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα θέμα δικό τους, που μεγάλωσε με την απουσία της Μαρίας ή περίμεναν ότι θα έπρεπε να διορθωθεί και δεν διορθώθηκε τέλος. Ή συνειδητοποιήσαν ότι κάτι δεν... Για το ποτήρι που ανέφερε τώρα ο Φραγκολιάς. Το ποτήρι και η προσωπική εξέλιξη, η ατομική εξέλιξη του καθενός. Πολλές φορές όταν είσαι σε αυτές τις ηλικίες τις δημιουργικές που προχωράτε, προχωρούν και τα δύο έτσι, μέλη ενός ζευγαριού. Καμιά φορά όταν ο άλλος βλέπει ότι δεν είναι κοινές οι προοπτικές της ζωής. Σε αυτά τα άτομα. Εδώ να σας πω ότι οι προοπτικές της ζωής. Εγώ κρατάω τι είπε ο Κώστας Φραγκολιάς. Ναι, όχι. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο Κώστας, αλλά δεν υπήρχε. Γιατί συνήθως λες ότι, ξέρω εγώ, ένας θέλει οικογένεια και ο άλλος δεν θέλει. Ο ένας θέλει να ζει στη Βενεζουέλα και ο άλλος δεν θέλει. Τα παιδιά συμπορεύονταν τα θέλω τους πολύ κοινά, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι.
Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τι σημαίνει το ξεχύλισμα. Άρα κάτι κοινό τους τελείωσε. Αλλά αυτό, δηλαδή έτσι. Εσύ δεν έχεις καταλάβει κάτι για το, για το ποτήρι, θέλω να μου πει. Δεν θέλω τώρα, δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Κώστας. Και ποιανού είναι το ποτήρι. Γιατί υπάρχουν δύο ποτήρια σε μια σχέση. Αλλά αυτό με τη συμπόρευση δεν υπήρχε. Δεν να πει ότι. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά θέλω. Σωστό αυτό που. Μα το σκεφτείτε. Δύο ποτήρια δεν είναι ποιανού το ποτήρι ξεχύλισε. Να βάλω και κάτι ακόμη στο τραπέζι. Είδα τον Κώστα Φραγκολιά πραγματικά στεναχωρημένο. Αλλά και πόσο δύσκολο είναι και το δημόσιο κομμάτι του να πρέπει να μιλήσεις και ο Άρης και η Μαρία και ο Κώστας και οι άνθρωποι δικοί τους, πόσο δύσκολα έρχονται να μιλήσουν για αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και οικογένειες που κάποια στιγμή έρχεται ένα διαζύγιο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά που διάφορα. Και παιδιά τα οποία βέβαια έχουν και κοινωνική ζωή και σχολική. Δεν έγινε και κάτι. Απλώς λέει η Μάρτζη ότι χωρίζεις με τον άνθρωπο όσο δεν έχεις την ευκολία να χωρίσεις. Μιλάω για ένα χωρισμό, ναι. Είτε έχεις διαζύγιο, είτε με παιδιά. Το θεωρώ δύσκολο το δημόσιο να το διαχειριστείς. Είτε είναι με γάμο, είτε χωρίζεις. Είναι γιατί είναι και οι δύο παιδιά που είναι γνωστά. Η Μαρία είναι της δουλειάς. Τον Άρη τον ξέραμε από το ποδόσφαιρο, τον έμαθε όλη η Ελλάδα από το Survivor. Είναι σε αυτές τις σχέσεις που λες όλοι παρακολουθούν και θέλουν να. Θέλεις να έχει ένα happy end. Ο κόσμος απ' έξω, αλλά γενικά αυτό που λες. Δεν μπορεί έγινε να είναι και happy αυτό το end. Όλα καλά, παιδιά. Σαν να λέω, θεωρώ επειδή περίμενες, δηλαδή όταν δύο εβδομάδες πριν λένε θα γίνει ο γάμος τελικά σύντομα και δεν γίνεται, αυτό λίγο προκάλεσε. Ναι. Εκεί βλέπεις ότι όταν κλείνει η πόρτα. Κάτι, νέα παιδιά είναι, ή θα ξαναείναι μαζί, ή θα ξανακάνουν τις ζωές τους. Γεροί να είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.